Ένας ακόμη σεισμός 4,5 ρίχτερ αναστάτωσε τα ξημερώματα τη Μεσαρά, που χορεύει τα τελευταία 24 ώρα στο χορό των σεισμών. Έκαμε 49 μετασεισμικές δεινώσεις από τις 17. Κάθε μισή ώρα γινόταν και ένα κομμάτι πιο μικρός. Σταματήσαμε μετά. Κάτοικοι πετάχτηκαν στις 3:48 τα ξημερώματα από τα κρεβάτια τους έντρομοι, επιχειρώντας να προστατευθούν. Ακόμα βάμι γίνει όπως τα 3.000 χρόνια να βυθιστεί κανένα κομμάτι από την Κρήτη και σηκωθεί από αλλού. Βγήκαμε από τα σπίτια έξω, άλλοι πήγαν και μπήκαν στα αυτοκίνητα και δεν μπαίνανε μέσα. Όσοι μπήκαμε μέσα, αρχίσανε πάλι μετασεισμοί μικρότεροι. Μετά το σεισμό των 5,1 ρίχτερ τη νύχτα της Τετάρτης, οι κάτοικοι βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα, καθώς η σεισμική ακολουθία περιλαμβάνει δεκάδες δονήσεις από 3 μέχρι 4,5 ρίχτερ, με τους επιστήμονες να παρακολουθούν με ενδιαφέρον πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Θεωρώ ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με σεισμούς οι οποίοι μάλλον θα είναι αντίστοιχοι των σεισμών που βιώσαμε τώρα. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για τη σεισμικότητα της περιοχής. Θα περιμένουμε και εμείς οδηγίες από τον καθηγητή και από τους επιστήμονες, οι οποίοι σίγουρα μπορούν να μας δώσουν περισσότερες οδηγίες για να λειτουργήσουμε. Εκτός από τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, που βρέθηκε νωρίς χθες το πρωί στη Μεσαρά και είχε επαφές με φορείς αλλά και πολίτες, στη σύγκληση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου και Μείωση της Σεισμικής Διακινδύνευσης, το πόρισμα ήταν ότι αυτή η ακολουθία δεν αποκλείεται να διαρκέσει επί μακρόν, προετοιμάζοντας τους πολίτες για μια ανήσυχη καθημερινότητα, κατά την οποία δεν θα πρέπει να εκδηλώνουν πανικό, αλλά ούτε και φυσυχασμό. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε, δεν θα πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Συντεταγμένα να κάνουμε ενέργειες τις οποίες έχω πει πιο πριν, και θα πρέπει να υπάρχει μια ετοιμότητα. Δηλαδή, η ετοιμότητα αφορά την αντίδραση τη δικιά μας σε περίπτωση ενός σεισμού. Φύγανε, περισσότεροι φύγανε. Και πήγαν πού? Πιάσανε τους δρόμους, πιάσανε τα χωράφια, τα εξοχικά. Φοβόμαστε, γιατί συνήθως κάνει τη νύχτα. Γιατί να είναι μέρα, μπορεί να τα τράξει. Τη νύχτα στον ύπνο μας έπιασε όλο. Η Δημοτική Αρχή έχει συστήσει κλιμάκια που ελέγχουν δημόσια και όχι μόνο κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η ασφαλειά τους, με επίκεντρο σε πρώτη φάση τα σχολεία, στα οποία φιλοξενούνται εκλογικά τμήματα, στα οποία αύριο οι πολίτες θα βρεθούν μαζικά για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία άποψη, τουλάχιστον, σας είπα, κάνοντας πάντα έλεγχο, εξωτερικό έλεγχο, μία άποψη κατά πόσο υπάρχει επιπόνηση στα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, θα μπορούμε να ξέρουμε αν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ή όχι και αν είναι ασφαλή όσο ήταν πριν το σεισμό.